Εκατόμβες νεκρών στην Αντιόχεια, στα νοτιοανατολικά της Τουρκίας, που πλέον δεν υπάρχει χώρο στα νεκροταφεία για να ταφούν οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν από το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου. Οι κάτοικοι της πόλης κάλεσαν τις αρχές να δημιουργήσουν νέους χώρους ταφής και μαζικοί τάφοι άρχισαν ήδη να εμφανίζονται σε διάφορα σημεία της πόλης. Σε μια προσπάθεια να μπορέσουν να ταυτοποιήσουν μάλιστα τα θύματα, έγινε γνωστό ότι λαμβάνονται δείγματα DNA από αγνώστων στοιχείων πτώματα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Τουρκίας, περισσότεροι από 35.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη χώρα, άλλοι 105.000 άνθρωποι τραυματίστηκαν και δεκάδες χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι. Μέσα σε αυτό τον όλεθρο, η τουρκική αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε 78 ανθρώπους, τους οποίους κατηγορεί για πρόκληση φόβου και πανικού, με το διαμοιρασμό προκλητικών αναρτήσεων για το σεισμό της περασμένης εβδομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας πως 20 από αυτούς έχουν ήδη προφυλακιστεί. Ως εφιαλτικά χαρακτήρισε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος τα πρώτα επιστημονικά στοιχεία για το σεισμό σε Τουρκία και Συρία, καθώς όπως ανέφερε, η σεισμική δόνηση ξεπέρασε σε ένταση το βαθμό 11 στην κλίμακα Μερκάλη-Σίμπεργκ, ενώ σε κάποιες περιοχές προσέγγισε το 12, που είναι και ο μέγιστος, αντιστοιχεί σε πλήρη καταστροφή και σπανιότατα έχει παρατηρηθεί σε όλο τον κόσμο. Tarihteki diğer büyük depremlere göre 7 kilometre gibi yüzeye yakın bir yerde gerçekleşmesi çarpan etkisiyle yıkımı artırdı. Ardı ardına yaşanan bu depremler en güçlü atom bombalarının yüzlercesine denk büyüklükte bir enerji ortaya çıkardı. Με χειροκροτήματα έγιναν δεκτά στην Κωνσταντινούπολη κατά το δρόμο της επιστροφής τους τα μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης που βρέθηκαν στις σεισμόπληκτες περιοχές για να συνδράμουν στις έρευνες. Στην Κωνσταντινούπολη όπου έφτασαν λίγο πριν αναχωρήσουν για την Ελλάδα, πλήθος κόσμου τους υποδέχθηκε σαν ήρωες, ξεσπώντας σε χειροκροτήματα μόλις τους αντίκρισε. Εμπράκτως, οι Έλληνες στέλνουν με πλοίο τη βοήθειά τους στον τουρκικό λαό που δοκιμάζεται. Αναχωρώντας από τον Πειραιά για την Αλεξανδρέτα, το πρώτο πλοίο με την ανθρωπιστική βοήθεια μεταφέρει συνολικά 6 φορτηγά με είδη που έχουν ζητηθεί αυστηρά από την τουρκική πλευρά, όπως κουβέρτες, σκηνές, υπνόσακους και χημικές τουαλέτες.